Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη, έχουμε πάνω τον Μπάρμπα. Καλώς το Νάτος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σήμερα το Λεβαδιακό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι, διότι προέρχεται η ομάδα από δύο κέλες με τον Ιωνικό και τον Όφη και πρέπει να πάρει την νίκη, να πάει τουλάχιστον με 4 βαθμούς διαφορά στον Πάπα Ρένα την Κυριακή. Είναι μια ομάδα που του βάζει πολύ δύσκολα. Να θυμίσω στις τελευταίες δύο επισκέψεις στη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός τη μία έπαιρε χ το 19 και την άλλη έχασε με 3-2 και στον πρώτο γύρο του βγήκε η ψυχή για να κερδίσει. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα γκολ με το Βέρμπιτς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια ο Λιβαδιακός αμήθηκε πολύ καλά και μέχρι το τέλος το παιχνίδι ήταν ανοιχτό. Βεβαίως, εντάξει, ευκαιρίες μεγάλες ο Λιβαδιακός δεν έκανε, είχε μία με το Βινούσιους. Αλλά ήταν παιχνίδι το οποίο ήταν στο γκολ και σαφέστατα δεν ήταν τόσο άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο γύρο. Πρέπει να πάρει την νίκη στο σημερινό μάτς. Θα έχει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα σχέση με τα προηγούμενα. Θα δούμε ξανά το Βέρμπιτς. Θα μοιάζει πολύ η εντεκάδα του Παναθηναϊκού όπως αυτή με το Βόλο στο μάτς Κυπέλλου. Ήταν το πρώτο μετά τη διακοπή, όπου ο Παναθηναϊκός είχε παίξει πολύ καλά. Θεματοφύλακας Μπρινιόλι, δεξιά ο Κότσιες, αριστερά ο Χουάνκαρ. Ο Σέγκεφελτ με τον Μάγνουσον στο κέντρο της άμυνας, ο Κουρμπέλης, ο οποίος θα παίξει του Πέρες, ήταν τιμωρημένος με τον Τζέρι και τον Μπερνάρ στα χαφ. Στη μια πλευρά ο Βέρμπιτς, στην άλλη ο Παλάσιος και στην κορυφή ο Σπόραρ, αυτή ήταν η δεκάδα. Εντάξει, Παναθηναϊκός, σας επαναλαμβάνω, ψάχνει τη νίκη, την πρώτη νίκη στο δεύτερο γύρο και μια καλή εμφάνιση για να πάει και με καλή ψυχολογία την Κυριακή να παίξει με την ΑΕΚ. Θα έχει κόσμο, θα έχει περίπου 3.500 κόσμο το γήπεδο, φίλους του Παναθηναϊκού. Αφού τα εισιτήρια που έχει στη διάθεση του Παναθηναϊκού εξαντλήθηκαν από χθες. Εντάξει, ο κόσμος όπου του επιτρέπεται πηγαίνει, με κορυφαία στιγμή φυσικά τους 10-12.000 κόσμων που υπήρχαν στην 12.000 κόσμων στο Βόλο, αλλά όπου του επιτρέπεται πηγαίνει και δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας να παραμείνει στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος. Με την ΑΕΚ δεν ασχολούνται ακόμα στον Παναθηναϊκό, εντάξει, λογικό αυτό, έχει πέσει όλο το βάρος στο σημερινό παιχνίδι και από σήμερα το βράδυ και μετά θα ασχοληθούν με το μάτς Κυριακής που φυσικά θα είναι στο μυαλό των παικτών γιατί είναι και ένα ντέρμπι με την ομάδα που φαίνεται ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα μαζί με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός διεκδικεί, αλλά η ΑΕΚ είναι πιο κοντά σε σχέση με τους άλλους και φαίνεται ότι είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό θα τους απασχολήσει από αύριο μετά το σημερινό παιχνίδι στη Λιβαδιά. Τώρα με τα γραφικά δεν έχω κάτι καινούργιο να πω. Αυτό που είπα και χθες, ο Αντούν είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Ανεβάσαν λες προσφορά αυτό που γράφουνε. Κοίταξε, το ESPN το γράφει αυτό. Ναι. Εγώ δεν μπορώ γι' αυτό να πω ναι, κάτι. Σε, ναι, δεν το, ναι, δεν ξέρω, το επιβεβαιώνουν, τώρα, δεν το διαψεύδουν. Όχι, ναι, όχι, ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τα νούμερα αυτά τώρα που λέγονται έχουν φτάσει να λένε... 4,6 δεν λένε. Ναι, 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Ευρώ ή δολάρια. 5 εκατομμύρια δολάρια. 5 εκατομμύρια δολάρια, όχι, okay, γι' αυτό ναι, το 4-6 βγαίνει. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο παίκτης ενδιαφέρει, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια να τον αποκτήσει, αλλά παράλληλα δουλεύει και μια άλλη περίπτωση, εξτρέμ, με στόχο ένας από τους δύο να κλείσει το συντομότερο δυνατό και να έρθει. Τώρα, το οποίο θα είναι το αποτέλεσμα, το δούμε. Θα είναι μεγαλύτερη μεταγραφή αν την κάνει από πότε. Το λέτε. Εντάξει, θα δούμε. Το λέτε, και το καλοκαίρι πήρε με 3,5 το σφόρα. Ναι, πιο ακριβή αυτή από το σφόρα. Ναι. Αν είναι αυτά τα ποσά που λένε, έτσι. Mm-hmm. Να το δούμε και αυτό. Γιατί να ξέρετε κάτι ότι πολλές φορές τα έξω στο εξωτερικό γράφουν κάπως και κάποια ποσά που κάποιες φορές δεν ισχύουν και τόσο πολύ, έτσι. Mm. Να το δούμε. Βεβαίως είναι ένας ακριβός. Ναι, παιδί μου, για να ανεβάσει την τιμή του, εντάξει. Θα σου ο επόμενος να έρθει και να πει 4-500. Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι ένας ακριβός παίκτης. Ναι. Να πούμε ότι πριν 2 χρόνια όταν πήγε στην προηγούμενη ομάδα του, τον πήρε με 10 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το κασέ του μεγάλο. Ο ίδιος τουλάχιστον όπως γράφει το ESPN έγραψε χθες θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά είναι περιπτώσεις αυτές από τη στιγμή που μπλέκεις με ομάδες από τη Λατινική Αμερική με διαπραγματεύσεις και με ποσοστά μπορεί να τραβήξει. Δεν είναι εύκολο να τελειώσει μπαμπαμ. Δηλαδή, μα νομίζω αυτός θα ανήκει και όλους στην Κρουζαζούλ. Ακριβώς, το 50% έχει η Κρουζαζούλ. Για το 50% μιλάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για μια μεταγραφή που μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αλλά μπορεί να τραβήξει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή μια ανάλογη περίπτωση στον Παλάσιος που τον πήρε ο Παναθηναϊκός 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα της καλοκαιρινής. Λοιπόν, εντάξει, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει και άλλος ένας παίκτης, με τον οποίο επίσης αρέσει το Γιωβάνοβιτς
τον οποίο δουλεύει ο Παναθηναϊκός, και θα δούμε ποιος από τους δύο θα έρθει τελικά. Το ίδιο ισχύει και για τα χαφ. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια παίξει έναν το συντομότερο δυνατό. Αλλά δεν πάμε να το ξέρουμε αν αυτό θα συμβεί, διότι όταν έχεις να κάνεις με διαπραγματεύσεις, δεν είναι πολύ απλό το πράγμα. Και οι ομάδες θέλουν να πουλήσουν και να πουλήσουν να τον πιο ακριβά. Mm-hmm. Δεν τους νοιάζει αν εσύ βιάζεσαι. Τους νοιάζει αυτοί να πάνε τα περισσότερα χρήματα. Είναι κανένας για να φύγει από τον Παναθηναϊκό τώρα? Κοίταξε, Αντώνη, έτσι και αλλιώς από το καλοκαίρι ήταν να φύγουν ο Καμπετσής και ο Σαβιέρ. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαβιέρ, ο Καμπετσής το παιδί δεν έχει βοηθήσει. Δεν μπορεί και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Ναι, ο Σαβιέρ, όποτε τον έχει βάλει και στις προπονήσεις και λοιπά και στο μάτσο με τον Βόλο, κάτι προσπάθησε να δείξει, νομίζω ότι αν βρει κάτι, ο Σαβιέρ και ο Καμπετσής θα αποχωρήσουν. Ναι. Αλλά δεν καίγεται ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα με το Διούδη, ο οποίος είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζεται από τη στιγμή που είναι και πριν γιόλυνο και ροντίκιν. Ναι. Εκεί είναι δεδομένο ότι ψάχνεται για να φύγει. Τώρα αν θα φέρει πρόταση και αν θα καταφέρει να φύγει δεν το ξέρω. Αυτά είναι στα χέρια και των τριών, των μάνατζερ των τριών, ή ψάχνεται ο Παναθηναϊκός για να βρει ομάδα? Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνεται, όχι, όχι. Δεν ψάχνεται, όχι, αφήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την κάψα που είχε, ρε παιδί μου, επί εποχής Αχιούπ, εποχής Μπεχ. Ναι. Που ήταν κάποιοι που πήραν με μεγάλα σχετικά συμβόλαια. Σχετικά με συμβόλαια δηλαδή. Μεγάλα συμβόλαια και δεν κάνανε τίποτα και τώρα δεν καίγεται τόσο πολύ. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι παίκτης που υπολογίζονται το προπονητή. Δηλαδή τους βλέπουμε άντε το πολύ να είναι στην αποστολή. Τώρα να παίξουν είναι δύσκολο. Και με τις προσθήκες που θα γίνουν, γιατί είναι δεδομένο ότι θα έρθουν δύο παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο το πάνω. Αυτό μπορώ να το πω με πάσα βεβαιότητα γιατί ξέρω πολύ καλά το ότι και τους παίκτες θέλει ο Γιωβάνοβιτς και τι τους θέλει να πάρει και η διοίκηση, καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν θα είναι ούτε καν στην αποστολή από ένα σημείο και μετά. Και σήμερα πρέπει να πω στην αποστολή είναι ο Πούχατς, ξέχασα να το αναφέρω. Είναι η πρώτη του συμμετοχή στην αποστολή, το αριστερό μπακ. Μπα τον δούμε και λίγο. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω να πάρει με μια γεύση. Επίσης σκεφτόμουν να ρεσιτάσω τι αλλαγές μπορεί να γίνουν στην εντεκάδα. Δηλαδή για να πάρει Τσόκαη. Ο Τσόκαη, να παίξω Τσόκαη. Ναι. Ωραία. Να εγώ περιμένω να ξεκινήσει σίγουρα ο Βέρμπιτς. Ιωαννίδης. Ωραία. Τα στόπερ δεν τα ξεκουράζει κανένα συνήθως. Όχι, τα στόπερ δεν υπάρχει λόγος. Όχι, ο Ιωαννίδης μάλλον δεν ξεκινήσει, ήταν ο Σποράρ. Εάν δεν ξεκινήσει, θα έρθει ο Ιωαννίδης. Να τον ξεκουράσει, ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί και να δούμε και τον. Να μην παίξει ο Κότσερας. Και να παίξει ο Σάντσες. Να παίξει ο Σάντσες. Κάτι όχι. Τον είδα και λίγο. Στο τελευταίο μάτς έτσι λίγο κουρασμένο, δεν ξέρω. Αλλά ήταν και περίεργο το τελευταίο μάτς. Δεν μπορούσε ήταν να περίεργο, ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο. Δεν ήταν. Μπράβο, ζήτημα καμιά φορά γενικής απόδοσης. Καμιά φορά στην ομάδα και καμιά φορά. Από τον πάγκο θα βάλει το Βαγιανίδη, πιστεύω, κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Όπως και αν πάει το παιχνίδι. Γιατί το παιδί αυτό θέλει παιχνίδια και στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε με τον Όφη, στο λίγο διάστημα που έπαιξε ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Και να βάλει γκολ καταρχάς. Σίγουρα θα παίξει ο Ιωαννίδης στη διάρκεια του αγώνα. Πιστεύω ότι θα δούμε τον Τζόκα για από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ρούμπεν για τα χαφ. Από εκεί πέρα για τα εξτρέμ υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που παίζουν Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπερνάρ στο αρχικό σχήμα, είναι και οι δύο είναι εξτρέμ, ο τρίτος μπορεί να παίξει. Εξτρέμ παίζει 10 στον Παναθηναϊκό. Πάντως, θα σου πω κάτι γιατί το είχα ψάξει λίγο μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα περίεργο φέτος. Έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα, όχι πατσιανό γήπεδο που λένε, περισσότερο η αμυντική του από τους κυνηγούς του. Επειδή είχε και ένες απουσίες στην αρχή με τον Σέγκεφελντ, με τον Μάγνουσον. Έχουν κάνει μεγαλύτερες αλλαγές. Δηλαδή στην άμυνα έχει υπάρξει ας πούμε ένα πιο βαθύ rotation. Ενώ στην επίθεση, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ, παίζουν σχεδόν πάντα οι ίδιοι. Δηλαδή, Αντώνη, δεν υπάρχουν κι άλλοι. Δεν υπάρχουν κι άλλοι. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό ότι παίζουν οι συγκεκριμένοι. Τον Ιωαννικό που ήθελε να βάλει τον Μπερνάρ μέσα και δεν είχε παίκτη να βάλει, έβαλε τον Βαγιανίδη δεξιά. Ναι, μπράβο. Τον Παλάσιο αριστερά. Ναι. Δηλαδή, είναι και αυτό ένας λόγος κατά τη γνώμη μου. Είσαι μπροστά 3-0. Ποιος θα βάλει για ξεκουράσεις τον Παλάσιο και τον. Δεν ξέρω εγώ τον Καμπετσί, αφού τον έχεις αμέσως 3-0. Τον Ιωαννίδη θα βάλει. Τον Ιωαννίδη εγώ τον θεωρώ σχεδόν βασικό. 4-4-2 να τον γυρίσει. Χωρίς εξτρέμ. Ναι. Να τον βάλει εξτρέμ τον Ιωαννίδη. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν παίζουν. Αυτό το έκαναν Μπόλωνοι αυτά. Ο Μπόλωνοι τα έκανε. Πάντως προσπαθούσα, σου λέω, να καταλάβω λίγο αυτό το περίφημο ζήτημα της κούρασης. Δηλαδή, γιατί είναι παράξενο τώρα μετά τη διακοπή, τι να μπει για κούραση. Όχι, δεν μιλάει κανένας για κούραση. Είναι
Είναι λίγο θέμα αυτό το ότι παίζουν πάντα οι συγκεκριμένοι ίδιοι. Δηλαδή με τον καιρό συμμαθαίνουν. Όπως αποδεικνύεται. Ναι. Η ομάδα βάζει γκολ στο τέλος. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Στο 87 σκοράρει. Να πω ότι πιστεύω ότι με τον Νόφη ήταν ναι. πολύ, πολύ πνευματικό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πρώτη φορά του που μυαλού. Η ομάδα είχε τέτοιο εκνευρισμό. Μπράβο. Είναι το προηγούμενο. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Στην πραγματικότητα είναι πρώτο ημίχρονο και δεύτερο ημίχρονο το Ιωνικό και το Λαμπάτσι. Με μια διαφορά ότι με τον Ιωνικό Παναθηναϊκό το ίδιο. Ψυχαλύτερα. Ακριβώς. Ναι. Είχε πειράσει. Με τον Νόφη τώρα έπαιζε με παίκτη παραπάνω και έκανε δύο τις φάσεις. Θυμάσαι που λένε, ας πούμε, που είναι το κλασικό κλισέ ότι στο σημείο που σκόραρε η ομάδα, ας πούμε, ξέρεις, πριν από το ημίχρονο δημιουργήσε πρόβλημα. Αυτό έγινε. Ναι. Εκεί πέρα που το έχουν σίγουρο το μάτς, ξέρεις, χάνει ο Σπόραρ την ευκαιρία. Εκεί πέρα που πάει το ημίχρονο, ας πούμε, όπα, μας σοβαρέσαν. Δεύτερο ημίχρονο, όφι. Και εκεί πέρα μπαίνει αυτό που λέει και ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, που είπε ότι ήταν ξέρεις, δεν το καταλάβαινε σαν ήταν τα τελευταία 10 λεπτά. Στο 10 λεπτό παίζανε σαν τέλος του μάτς. Mm-hmm. Νευρικό. Ναι, είπε ότι παίξαμε στην αρχή, ναι. λες και μέναν 10 λεπτά. Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί ήταν εκ του προηγουμένου, ξέρεις, και μεταφέρανε το άγχος. Αυτό λίγο να το δούμε όμως, Δεν γίνεται τίποτα για αυτό. Θέλει κανένα δύο καλά αποτέλεσμα. Σήμερα, να το δούμε και την Κυριακή, γιατί πρέπει λίγο να πάρουμε να δούμε. Καλά, την Κυριακή είναι άλλο μάτι, ας τα πάρουμε τη σειρά. Ας δούμε αυτό σήμερα πρώτα. Την Κυριακή ισοπαλία δεν είναι καταστροφή. Αλλάζει, είναι άλλο θέμα. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και μπορούμε να πούμε τι θα τραπάμε. Έγινε, γεια.